Περνάω το λόγο στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για τη στήριξη των επιχειρήσεων, τη ρευστότητα και άλλα που θα μας πει αμέσως τώρα. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. Το 2020 ξεκίνησε ως μια χρονιά που φαινόταν ότι θα έχουμε μια σημαντική αύξηση του ακαθαρίστου του εθνικού μας προϊόντος. Όλοι οι πρόδρομοι δείκτες, κρατήσει τον τουρισμό, η αύξηση κατανάλωσης, η μείωση των επιτοκίων δανεισμού και γενικά η πορεία της ελληνικής οικονομίας προϊόνιζαν για μια μεγάλη οικονομική επιτυχία το 2020. Αυτά μέχρι περίπου το τέλος Φεβρουαρίου, όταν και συναντήσαμε τον COVID-19. Τότε ολόκληρη η κυβέρνηση και ειδικά το Υπουργείο Ανάπτυξης έπρεπε να διαχειριστούμε μια πρωτοφανή σε μέγεθος κρίση σε όσο δυνατόν μικρότερο χρόνο. Στην πρώτη φάση αυτής της κρίσης αντιμετωπίσαμε τη μεγάλη έλλειψη αγαθών υγειονομικού υλικού, αντισηπτικά και στην πορεία μάσκες, που αποτελούσαν ξαφνικά το μείζον αγαθό καταναλωτικό σε όλο τον πλανήτη. Θυμίζω τη μεγάλη ανησυχία που υπήρχε σε όλους για την επάρκεια σε αντισηπτικά και συνέχεια τη μεγάλη ανησυχία για τη μεγάλη αύξηση των τιμών τους. Το Υπουργείο Ανάπτυξης με πολύ μεγάλη ταχύτητα εξασφάλισε με ταχείες αδειοδοτήσεις την επάρκεια αυτών των αγαθών και με νομοθετικές πρωτοβουλίες και εκτενείς ελέγχους τον έλεγχο της κερδοσκοπίας. Έτσι σήμερα σχεδόν κανένας πια δεν ρωτά ούτε για τα αντισηπτικά ούτε για τις μάσκες. Ακριβώς γιατί εμείς και οι συνεργάτες μου και οι υπηρεσίες μας κινηθήκαν με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Όμως, πέραν του ελέγχου της εσωτερικής αγοράς, της συγκρατήσεως αυξήσεως των τιμών και της ομαλής επάρκειας των αγαθών, θυμίζω όλα τα μέτρα που λάβαμε για την ομαλή λειτουργία των σούπερ μάρκετ κατά τις πρώτες μέρες καραντίνας και όλα τα υπόλοιπα μέτρα που με πολύ μεγάλη τάξη τηρήθηκαν από τους συμπολίτες μας και θέλω ειλικρινά να τους ευχαριστήσω όλους γι' αυτό, ξεκινήσαμε την άμεση δημιουργία εργαλείων τα οποία θα χρειαζόμασταν άμεσα σε αυτή τη φάση που τώρα ξεκινάμε για να μπορούμε να βάλουμε μπρος ξανά την οικονομία μας. Ο κύριος στόχος που έχουμε δεν είναι φυσικά να αποφύγουμε την ύφεση που για το έτος 2020 είναι αναπόφευκτη, αλλά να μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο το εύρος της και να διατηρήσουμε ζωντανή την οικονομία μας ώστε το 2021 να είναι ένα έτος πολύ μεγάλης ανάκαμψης. Πραγματικά σε χρόνο ρεκόρ. Ήμασταν η πρώτη χώρα που έλαβε έγκριση από τις ευρωπαϊκές αρχές για τα εγκυοδοτικά εργαλεία που σχεδιάσαμε και μπορώ να σας πω με υπερηφάνεια και ευχαριστώ ιδιαίτερα τους συνεργάτες μου γι' αυτό. Πετύχαμε η Αναπτυξιακή Τράπεζα να γίνει ένα πραγματικό εργαλείο ουσιαστικής παροχής ρευστότητας για την ελληνική οικονομία. Σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, ξεκίνησε ξανά η δυνατότητα των πολιτών να κάνουν αίτηση στο Ταμείο ΤΕΠΗΧ 2, τα δάνεια που δίνει η Αναπτυξιακή Τράπεζα και εξασφαλίζει κεφάλαιο κίνησης με 100% άτοχη χρηματοδότητα τα πρώτα δύο χρόνια και μηδενικό επιτόκιο 40% του κεφαλαίου της μετοχής του ΤΕΠΗΧ 2 για την υπόλοιπη διάρκεια, όπου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τώρα περισσότερες από 40.000 επιπλέον επιχειρήσεις μπήκαν για να κάνουν αίτηση επαφής και παροχής ρευστότητας μέσα από αυτό το εργαλείο. Στο διάστημα που η πλατφόρμα έμεινε κλειστή μετά το πρώτο πενθήμερο, όπου κυριολεκτικά έγινε ανάρπαστο το προϊόν αυτό, μπορέσαμε και μεταφέραμε επιπλέον πόρους και έτσι αυξήσαμε το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο με τη μόχλευση από το 1,3 δισεκατομμύρια από σήμερα σε πλέον των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, στις 26 Μαΐου, λίγη 15ήμερη προθεσμία της δημόσιας πρόσκλησης προς τις τράπεζες, έτσι ώστε να μπούμε στην τελική ευθεία και τις αμέσως επόμενες μέρες, μέχρι τα τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου, να ξεκινήσει το μεγάλο εγκυοδοτικό μας εργαλείο ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπου με την συνολική μόχλευση ρευστότητας μέσω τραπεζικού συστήματος φτάνει τα 7 δισεκατομμύρια, με εγγυημένο το 80% του χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων. Θέλω εδώ να σταθώ και να σας πω ότι το συγκεκριμένο εργαλείο θα έπρεπε με τους συνήθεις ρυθμούς με τους οποίους οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες αλλά και οι ελληνικές υπηρεσίες σχεδιάζουν και υλοποιούν ένα εργαλείο τέτοιου εύρους, θα χρειάζονταν από 7 έως 12 μήνες. Το σχεδιάσαμε και το υλοποιήσαμε σε λιγότερο από 50 μέρες και αυτό νομίζω είναι ένα πραγματικό ρεκόρ και για το Υπουργείο Ανάπτυξης και για την Ελλάδα, αλλά θα έλεγα για την Ευρώπη. Και μια μεγάλη επιτυχία και είμαι πολύ περήφανος που μείναμε συνεπείς στις ημερομηνίες που είχαμε θέσει.
Παράλληλα, εγκαινιάσαμε και ήδη αρχίζουν και τρέχουν διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία φτάνουν σε συνολικό ύψος, είναι δημιουργία δανείων για αναπτυξιακά έργα, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών για έργα σε ενέργεια, κυκλική οικονομία και κρίσιμες υποδομές με αναμενόμενη μόχλευση έως 3 δισεκατομμύρια. Δημιουργία πιλωτικού προγράμματος συνεπενδύσεων επιχειρηματικών αγγέλων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Δημιουργία Project Preparation Facility για συντονισμό και χρηματοδότηση ορίμανσης μεγάλων και στρατηγικών έργων υποδομής. Πρόγραμμα Soft Financing για νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις. Αύξηση δημόσιας συμμετοχής στο Equity Fund. Σε χρηματοδότηση δάνεια μαζί με πιστωτικά ιδρύματα σε στρατηγικούς τομείς ελληνικής οικονομίας. Συνεπενδυτικό κεφάλαιο για Equity για προσέλκυση ξένων θεσμικών επενδυτών με στόχο τη χρηματοδότηση γρήγορα αναπτυσσόμενων ελληνικών επιχειρήσεων. Το σύνολο όλων αυτών των δράσεων μαζί με την αύξηση του ΤΕΠΗΧ που ανέφερα προηγουμένως φτάνει στο 1.880.000.000 και με τη μόχλευση θα προσθέσει έως το τέλος του χρόνου άλλα 5 δισεκατομμύρια ευρώ στην πραγματική οικονομία. Όλα αυτά είναι χρηματοδοτικά εργαλεία και δράσεις που σχεδιάστηκαν από το μήνα Μάρτιο μέσα στην κρίση με την συνεργασία των Ευρωπαϊκών Αρχών και της Αναπτυξιακής Τραπέζης ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτό που σας είπα. Την προσπάθεια να κρατήσουμε όρθιες ελληνικές επιχειρήσεις, όρθιες τις θέσεις εργασίας και να είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη ανάκαμψη που όλοι μας θα χτίσουμε το 2021. Ως προς στρατηγικές και μεγάλες επενδύσεις τώρα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και θέλω εδώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις Ευρωπαϊκές Αρχές. Μόλις πριν από λίγες μέρες λάβαμε έγκριση από τις Ευρωπαϊκές Αρχές πρόσθετης ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων. Για να καταλάβετε τι θα πει αυτό. Το σύνολο των νέων σήμερα εγκρίσεων που είχαμε ήταν 2,5 δισεκατομμύρια. Άρα αυξήσαμε το περιθώριό μας για φορολογικές απαλλαγές αλλά και για ρευστό χρήμα σε επιχειρήσεις που υλοποιούν αναπτυξιακά σχέδια περισσότερο από το 100%. Βάσει των νέων ορίων που έχουμε, στον προηγούμενο κύκλο ο οποίος έληξε και του οποίου προτάσεις αναλύουμε και εγκρίνουμε κατά προτεραιότητα, ενώ ήταν να εγκριθούν περίπου 600 επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια, θα εγκριθούν περίπου 2.000, δηλαδή σχεδόν όλες, όσες κατέθεσαν φάκελο με νόμιμα δικαιολογητικά. Σήμερα υπέγραψα το νέο κύκλο για την γενική επιχειρηματικότητα ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ και την επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ. Και λόγω των αυξημένων ορίων που ανέφερα προηγουμένως, ο κύκλος ο σημερινός θα λήξει τον Ιούλιο του 2020 και με τη λήξη του αμέσως θα ξεκινήσει και νέος κύκλος με τα ίδια ποσά, έτσι να δώσουμε κίνητρο σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να υλοποιήσουν αναπτυξιακά σχέδια και που όλο αυτό το διάστημα η έλλειψη ενδιαφέροντος του κράτους, η έλλειψη φορολογικών κινήτρων, η έλλειψη δυνατότητας πρόβασης σε φθηνή χρηματοδότηση τους εμπόδιζε να υλοποιήσουν τώρα τα σχέδιά τους με την αρρωγή του κράτους και με υπηρεσίες οι οποίες θα εγκρίνουν τα σχέδιά τους όσο γίνεται γρηγορότερα. Μέσα στο πλαίσιο του COVID, από το Μάρτιο μέχρι σήμερα, εγκρίναμε σε έργα ΣΔΙΤ 4 νέα έργα ύψους 365 εκατομμυρίων, τον Ιούνιο δημοπρατούνται 8 έργα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων και έχουμε ενεργοποιήσει μέσα σε αυτό το διάστημα ειδικές συνεργασίες με την EIB και την EBRD για τη χρηματοδότηση και υποστήριξη έργων ΣΔΙΤ ώστε η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων που θα μπουν στα έργα αυτά να βρουν εύκολη και φθηνή χρηματοδότηση. Επίσης έχουμε εγκρίσεις νέων στρατηγικών επενδύσεων έως το τέλος του χρόνου, 700 εκατομμύρια και να πω ότι πρόσφατα εγκρίναμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 80 εκατομμύρια ευρώ νέες στρατηγικές επενδύσεις, με πολλή υπερηφάνεια θα σας το πω, στον ταχύτερο χρόνο που έχει γίνει ποτέ στο ελληνικό κράτος. Από την υποβολή της αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας χρειάστηκαν μόλις 16 μέρες, όταν κατά το παρελθόν για το ίδιο ακριβώς θέμα θα περίμενε μια επιχείρηση από 7 έως 12 μήνες. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και με άλλα συναρμόδια Υπουργεία, θέτει σε άμεσο προγραμματισμό 40 μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά από τον κάθε συναρμόδιο υπουργό. Παράλληλα, δημιουργούμε μηχανισμό ορίμανσης των έργων, όπως ακριβώς πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να μπορούμε να παρακολουθούμε και την ορίμανση των μελετών και την πορεία υλοποίησης των έργων και ταχύτερης απορρόφησης όλων των χρηματοδοτικών αναγκών τα οποία χρειαζόμαστε. Στο νέο ΕΣΠΑ,
του 2021-2027, το οποίο έχει εμπροστοφαρή χρηματοδότηση από τις αρχές του χρόνου, προσθέτονται οι πόροι από το European Recovery Fund που θα χρηματοδοτήσουν με επιπλέον πόρους τη μεσοπρόθεσμη οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Και φυσικά είναι περιττό να πω ότι στο τρέχον ΕΣΠΑ, για το οποίο όπως όλοι θυμάστε είχαμε πολύ χαμηλή απορροφητικότητα και υπήρχαν μεγάλες ανησυχίες και πολλά δημοσιεύματα και στον εγχώριο και στο διεθνή τύπο, ότι μπορεί η Ελλάδα να έχανε την απορρόφηση πόρων, με τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης καταφέραμε να υλοποιήσουμε φέτος, λόγω του COVID-19, τόσα πολλά προγράμματα μέσω του ΕΣΠΑ, ξεπερνώντας όλο τον ετήσιο στόχο του 2020 και παίρνοντας πόρους και από τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε όχι μόνο δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά αντίθετα πολλά έργα θα περάσουν στο επόμενο ΕΣΠΑ, έτσι να συνεχιστεί απρόσθετα η χρηματοδότησή τους και να μην αφήσουμε ούτε ένα ευρώ να λιμνάζει σε αυτές τις δύσκολες εποχές που οι επιχειρήσεις χρειάζονται πραγματικό χρήμα. Θέλω να πω όμως και ορισμένα πράγματα για την πορεία των εγκυοδοτικών αυτών εργαλείων και πώς τα χρήματα αυτά φτάνουν πράγματι σε επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση δημιουργεί παρατηρητήριο ρευστότητας, το οποίο θα παρακολουθεί και ήδη έχουμε ξεκινήσει πρωτόλια, αλλά θα γίνει με πολύ πιο θεσμικό τρόπο, η πορεία όπου το τραπεζικό σύστημα παρέχει αυτά τα δάνεια σε επιχειρήσεις της χώρας, η ταχύτητα και το σε ποιες επιχειρήσεις πηγαίνουν τα χρήματα αυτά και εφόσον τα έχουν πράγματι ανάγκη για να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους. Σέβομαι απόλυτα την ανεξάρτητη λειτουργία των τραπεζών. Και ασφαλώς λέτε, αντιλαμβανόμαστε ότι οι τράπεζες οφείλουν να έχουν τραπεζικά κριτήρια τα οποία θα προστατεύσουν τους καταθέτες και θα προστατεύσουν και τους μετόχους τους. Όμως αυτή τη στιγμή θέλω να ενθαρρύνω όλα τα τραπεζικά στελέχη και όλες τις διοικήσεις των τραπεζών να μην εξαντλούν σήμερα την αυστηρότητά τους ή τη γραφειοκρατία τους πάνω σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ήδη εμείς, με απόφαση αναπτυξιακής τραπέζης, μειώσαμε τα αρχικά δικαιολογητικά που προέβλεπαν οι νόμοι και οι αποφάσεις μας κάτω από τα μισά, για να μπορέσουμε να κάνουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο γρήγορη. Θέλω λοιπόν να ενθαρρύνω όλα τα τραπεζικά στελέχη που ξέρω ότι μαζί με εμάς έχουν την ίδια αγωνία να μείνουν ζωντανές ελληνικές επιχειρήσεις και οι δικοί τους πελάτες και οι δικοί τους φίλοι και οι δικοί τους συνεργάτες να καταφέρουν να περάσουν απέναντι από αυτή την κρίση. Να μην εξαντλούν σήμερα το τυπικό γράμμα του νόμου και της αυστηρότητας, αλλά με βέλτιστο τρόπο, εκεί φυσικά που γίνεται, να δίνουν γρήγορα τα δάνεια, γιατί η οικονομία μας έχει άμεση ανάγκη παροχής ρευστότητας στο δυνατόν ταχύτερο διάστημα, ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν σε βραχυχρόνιες υποχρεώσεις τους και να υλοποιήσουν όλα τα επενδυτικά σχέδια τα οποία τους ενθαρρύνουμε τώρα να κάνουν ταχύτερα παρά ποτέ. Θέλω επίσης να πω σε πολλές άλλες επιχειρήσεις που αγωνιούν για το ότι δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα λόγω διαρθρωτικών προβλημάτων. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών θα έχουμε σύντομα σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιό μας για τις μικροπιστώσεις, έτσι ώστε και άλλες επιχειρήσεις που δεν έχουν την ίδια δυνατότητα με τις περισσότερο οικονομικά υγιείς να αποκτήσουν πρόσβαση έστω σε ένα πρώτο κεφάλαιο κίνησης με ευέλικτο και γρήγορο τρόπο. Στόχος μας είναι να μην μείνει καμία επιχείρηση πίσω. Στόχος μας είναι και η τελευταία επιχείρηση που θέλει πράγματι να δώσει τη μάχη και που είναι έτοιμη μαζί με εμάς να δώσουμε ένα κοινό αγώνα για να μείνει η Ελλάδα όρθια σε αυτό το δύσκολο 2020, θα είμαστε στο πλάι για να βρούμε λύσεις ακόμα και στο πρόβλημα του καθενός από εσάς ξεχωριστά. Θέλω να με πιστέψετε. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά, αλλά όπως η Ελλάδα τα κατάφερε και εξέπληξε τον κόσμο στην υγειονομική φάση της κρίσης, το ίδιο βαθύτα πιστεύω ότι η Ελλάδα μας θα μπορέσει να καταπλήξει τον κόσμο και στην οικονομική φάση της κρίσης. Αρκεί όλοι να κάνουμε τη δουλειά μας, να έχουμε στο μυαλό μας την υπευθυνότητα που αρμόζει σε πολίτες σε εποχή κρίσης, να σκεφτόμαστε και τον διπλανό μας, να σκεφτόμαστε τον εργαζόμενό μας, να σκεφτόμαστε τον εργοδότη μας και όλοι μαζί να πάμε μπροστά για να καμαρώσουμε σε λίγους μήνες μια Ελλάδα που θα εξέρχεται της κρίσεως περισσότερο δυνατή και που θα παίρνει και πάλι δίκαιους επένους για όλα όσα θα έχουμε επιτύχει μαζί.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και όλη η κυβέρνηση θα είναι στο πλάι του όποιου χρειαστεί λύση στο πρόβλημά του. Θέλουμε να πάμε μπροστά όλοι μαζί.